Πάμε στον Θέμη Κανέλο. Πάμε στον Θέμη, ο οποίος μας συγκίνησε πριν από λίγο καιρό πάρα πολύ όταν μας μίλησε για τις σχέσεις που έχει με τους γονείς του. Και είχε πει ότι γενικά μάλλον πέρασε πάρα έχει. Πολύ. Όπως ακριβώς το λες, Γρηγόρη, ναι, που δεν έχει με τους γονείς του. Μας είχε συγκινήσει τότε πάρα πολύ όλους. Αλλά το θέμα είναι και ότι ο Θέμης... Και βλέπουμε ένα αποσπασμένο από το κανάλι του στο YouTube αυτό που είδαμε όχι, πριν. Όχι, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι από το Big Brother. Όχι, καταλαβαίνω. Okay. Τα άλλα πλάνα. Επειδή ο Θέμης έχει όντως... Να, εδώ τον βλέπουμε, ναι, από το κανάλι του στο YouTube. Άλλος. Επειδή ο Θέμης δραστηριοποιείται πάρα πολύ εκεί, είναι ο Θέμικορτ, είχε μιλήσει λοιπόν πριν από λίγο καιρό για τις σχέσεις του με τους γονείς του και πραγματικά θα δούμε έναν Θέμη που και θα μας συγκινήσει αλλά και θα μας κάνει να σκεφτούμε πολλά πράγματα, ότι γιατί γίνονται. Γιατί κάποιοι γονείς συμπεριφέρονται έτσι. Μέσα από το κανάλι που είχε στο YouTube. Ωραία, για να δούμε τι είπε. Οι δικοί μου το έμαθαν όταν ήμουν στην Δευτέρα Γυμνασίου. Τώρα θα μου πεις αυτό το πράγμα πώς έγινε. Εγώ στην πρώτη γυμνασίου είχα την πρώτη μου σχέση Παύλο Φιλή, Παύλο Κουλουμπού. Και έκανα παρέα με πάρα πολύ με ένα παιδάκι. Και τέλος πάντων αυτό το πράγμα ίσως τους κίνησε λίγο κάπως την περιέργεια. Δεν ξέρω. Και σε κάποια φάση ήταν ένα βράδυ. Που μου λένε Θέμη, άνοιξε το κινητό σου, θέλουμε να το ελέγξουμε. Εγώ είχα θυμάμαι, έσβηνα τα πάντα, έσβηνα ό,τι μπορούσα, αλλά είχαν μείνει κάποια αποθηκευμένα screenshot, τα οποία ήταν με εκείνο το παιδί που είχα φιληθεί κιόλας πρώτη φορά. Και όλα αυτά τα βλέπει ξαφνικά η μάνα μου. Εγκεφαλικό. Το εγκεφαλικό είναι λίγο, γιατί μιλάμε για ένα άτομο το οποίο είναι πολύ παλαιών αρχών, πολύ άλλη φάση, αλλά πραγματικά δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα από αυτά τα πράγματα γιατί δεν με ενδιαφέρουν πια αυτοί οι άνθρωποι. Ήμουν εντελώς αδιάφοροι πια και ας κάνουν ό,τι θέλουν να σκόψουν το λαιμό τους. Έχουν γίνει υπερβολικά πράγματα εναντίον μου και έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Πράγμα που με κάνει να είμαι λίγο σε φάση. Όταν ακούω γι' αυτό, είμαι σε φάση. Δεν θέλω να ακούσω, δεν θέλω να το συστήσω. Δεν με ενδιαφέρει όσο δυνατόν γίνεται λιγότερο επαφή με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Εγώ θυμάμαι ήμουν κλεισμένο στο μπάνιο και ήμουν σε φάση. Τώρα βγαίνω, κούλουπου και η μάνα μου ήταν απ' έξω και ήταν σε φάση χτυπάει την πόρτα. Εγώ ήμουν κλειδωμένο και μου έλεγε Θέμη, βγες, πρέπει να συζητήσουμε κτλ. Με φωνέ κούλουπου. Ήταν πολύ βράδυ. Θυμάμαι. Τέλος πάντων, αφού καθόμασταν εδώ πέρα, ήμασταν ακριβώς στο κρεβάτι μου κτλ. Ήμουν εγώ εδώ πέρα και ήταν ο μπάς μου πιο εκεί πέρα με μία καρέκλα, καθόταν κτλ. Και προσπαθούσα να του εξηγήσω πώς το έχω καταλάβει και μετά φρίκαρε. Έπαθε εγκεφαλικό. Εκείνη την ημέρα δεν με χτύπησε, γιατί σε κάποια φάση με έχει χτυπήσει, αλλά ήταν ξέρω εγώ 1-2 μήνες μετά. Όταν άνθρωποι που σου δίνουν λεφτά, στέγη, φαγητό, τα πάντα, σου κάνουν bullying, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σου προσφέρουν μειώνονται, σου κάνουν τη ζωή πολύ πιο δύσκολη. Όχι, βρε εγώ παιδιά. Πάρα πολύ. Όχι, βρε παιδιά. Εγώ είδα μια άλλη περιγραφή από αυτή που είδα μέσα στο σπίτι. Πρόσεχε όμως. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Έτσι. Έτσι, ένα μπράβο. Παιδί σε αυτή την ηλικία περνάει διάφορα σκαμπανεβάσματα. Δεν ξέρεις, τον ένα μήνα μπορεί να νιώθει διαφορετικά. Μπορεί και κλεισούρα. Μπορεί να του βγει και λίγο διαφορετικά, να σκέφτεται κάποια πράγματα αλλιώς. Είναι πολύ μικρός. Δεν είναι ένας άνθρωπος συνειδητοποιημένος ακόμα και δουλεμένος. Μην ξεχνάτε ότι στο βίντεο που είδαμε στο YouTube ο Θέμης είναι ανήλικος. Ο Θέμης τώρα πια είναι 18. Εντάξει, είναι μικρή διαφορά. Κάτι ήθελες να πεις, απλά το διακόψαμε για να μην όχι, δεν πάντως εδώ στο YouTube μιλάει για δύο γονείς που ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα δεν θέλει και να έχει σχέση μαζί τους. Ναι. Ενώ αντίθετα, στο Big Brother μας περιγράφει την έλλειψη των γονιών και ναι. Το πόσο άσχημα τον έκαναν να αισθανθεί. Δηλαδή, εγώ θέλω να πιστεύω ότι το ένα, η αριστερή πλευρά του YouTube είναι κάτι που έγινε εμπορικό. Σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Όχι. Καταλαβαίνετε. Όχι. Και το άλλο είναι το συνέστημά του, είναι ο Θέμης πραγματικά. Είναι αυτός που θέλει τους γονείς δίπλα του, που θέλει τους γονείς κοντά του και που οι γονείς πρέπει να είναι δίπλα. Μπορεί το βίντεο στο YouTube να έγινε μετά από κάποιο περιστατικό με τους γονείς. Ακριβώς. Να ήταν κάποια κατάσταση πολύ νοπή και τα συναισθήματα του εκείνη τη στιγμή ήταν διαφορετικά. Δεν μπορώ να το ξέρω. Εδώ μιλάμε για ένα χρόνο μετά. Μπορεί κάποια πράγματα να έχει σκεφτεί λίγο αλλιώς. Μεγαλώνει. Δεν λέει ότι δεν αγαπάει τους γονείς. Όχι, βέβαια. Αυτή είναι η περίπτωση. Όχι, δεν θέλω να έχω καμία. Έβγαζε ένα θυμό που πολλά παιδιά του βγάζουν. Δεν ενδιαφέρουν. Έβγαζε ένα θυμό που θα μπορούσε να τον βγάλει οποιοδήποτε παιδί στην ηλικία του, εάν κάτι γινόταν στραβά με τους γονείς. Εγώ πάλι βλέπω ένα απογοητευμένο παιδί που σου μιλάει ότι μέχρι που του έχουν μειωθεί και οι παροχές του. Δηλαδή είναι τα μέσα επιβίωσής του. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Στην αρχή μας δείχνει μία ένταση γιατί προφανώς είχε προηγηθεί επεισόδιο το οποίο μας περιέγραψε και μετά ο άνθρωπος έχει συγχωρέσει τους γονείς τους έχει κατανοήσει. Σωστό. Έτσι. Έχει πάει σε μια άλλη φάση ζωής. Και πρέπει να κάνουν και οι γονείς το ίδιο και να πάνε δίπλα του για να το πούμε για χιλιοστή φορά. Μάλιστα.